Καλώς σας μεσημέρι. Αυτή θα είναι η τελευταία προεκλογική συνέντευξη του Οναλέρ και νομίζουμε ότι θα έχει ενδιαφέρον για δύο κυρίους λόγους. Στο στούντιο μαζί μας είναι μια κυρία που δεν έχουμε την ευκαιρία συχνά να έχουμε εδώ στο Οναλέρ κυρίες και μάλιστα μια κυρία που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της εθνικής άμυνας. Και το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν θα είναι υποψηφία στις εκλογές. Και λέω ενδιαφέρον γιατί προφανώς θα είναι πιο απελευθερωμένη να μιλήσει για τα θέματα της εθνικής άμυνας. Κυρία Μαρία Γιαννακάκη, λοιπόν. Καλό μεσημέρι. Στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσω με μια αυτοκριτική. Πρέπει να κάνω μια αυτοκριτική ως site. Την πατήσαμε γιατί όλες οι διαρροές από το ΣΥΡΙΖΑ σας έδιναν ως βέβαιη υποψήφια και μάλιστα σε εκλόγιμη θέση. Άρα, όταν σκεφτήκαμε να σας καλέσουμε, εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι θα είστε υποψήφια. Δεν ξέρω γιατί προέκυψε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς. Νομίζω ότι στην τοποθέτησή σας δώσατε μια εξήγηση. Πρόκειται για διαρροές οι οποίες δεν είχαν καμία σχέση με μένα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα προτιμούν να πω ότι ήταν περισσότερο. Εγώ το είπα όταν το ΣΥΡΙΖΑ. Προτιμούν να πω ότι ήταν περισσότερο δημοσιογραφικές διαρροές. Από εκεί και πέρα, εγώ πάντα και μαζί σας όταν είχα μιλήσει, είχα πει ότι τις λίστες καταρτίζουν τα συντεταγμένα όργανα των κομμάτων. Είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά εμένα η συμφωνία μου με το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολιτική. Δεν είναι προσωπική. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που πρόκειται για λίστα και όχι για, για εκλογές με σταυρό, σαφώς και το να διορίσεις κάποιον βουλευτή, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο πολύ, πολύ μεγάλη σκέψης. Θα επιμείνω λίγο γιατί θα πω μια κακία, την πάνω πάνω μου. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γενικά η αριστερά, όποιος τελικά έχει κάποιες γνώσεις, κάποια σχέση παραπάνω με την άμυνα, κάπου το βλέπουμε μια καχυποψία. Εκεί καταλήγω. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ καλή γνώση και πέρα από τους ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ που υπηρέτησαν τους τελευταίους 8 μήνες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και μιλώ και για τον κύριο Ίσυχο που πια δεν είναι στη στάξη του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μετακινηθεί στη στάξη Λαϊκής Ενότητας και ο κύριος Βίτσας αλλά και ο κύριος Τόσκας είναι άνθρωποι οι οποίοι στο έχουν γνώσεις και προσέφεραν όσα πράγματα μπόρεσαν να προσφέρουν σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα όμως πραγματικά οι σχέσεις της αριστεράς εν γέννη με το κομμάτι των ενστόλων, είτε πρόκειται για άμυνα, είτε πρόκειται για την αστυνομία και για τα άλλα σώματα, είναι λίγο παρεξηγημένες και σίγουρα δίνουν τη δυνατότητα έτσι περαιτέρω ενασχόλησης και μιας καινούργιας οπτικής απέναντι στα πράγματα. Επειδή την ξέρετε πολύ καλά την αριστερά, ναι. Και είναι απορία πολλών και μάλιστα πολλών στρατιωτικών οι οποίοι αν και δεν υπήρξαν αριστεροί ή δεν είναι αριστεροί, επέλεξαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Αναμένοντας να δουν τι έχει να πει η αριστερά που την εκπροσωπούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν τον χώρο της εθνικής άμυνας. Το Υπουργείο πήγε τελικά στον Πάνο Καμένο και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Γιατί υπάρχει αυτή η φοβία, τι λέω εγώ. Να αγγίξει η αριστερά αυτό το χώρο και να βάλει τη δική της πινελιά. Κοιτάξτε, οι σχέσεις της αριστεράς με το κομμάτι των ενστόλων θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι βεβαρημένες λόγω των ιστορικών, των ιστορικών συνθήκων και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ισχύει γενικότερα στον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να ξεπεραστούν κάποια στερεότυπα. Σίγουρα δεν είμαστε σε ένα φιλιοπολεμικό κλίμα, σίγουρα όλα αυτά δεξιά και αριστερά τα έχουμε αφήσει πίσω μας, πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί μια καινούρια σχέση. Και επειδή είμαι από αυτούς που δεν μας σώνουν τα λόγια τους και που έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές και αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα εμπιστευόταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στον Πάνο τον Καμένο, τοποθετήθηκα χωρίς να μασίσω τα λόγια μου, λέγοντας ότι αυτό το Υπουργείο είναι το κατεξοχήν Υπουργείο στο οποίο η κοινωνία, αλλά και οι ίδιοι οι στρατιωτικοί περίμεναν η αριστερά να δώσει όχι ένα άλλο πνεύμα, αλλά τη δική της ακριβώς πινελιά και να βάλει τάξη σε αυτά που είναι ζητούμενα πάρα πολλές δεκαετίες από την ίδια την ιεραρχία των στρατιωτικών. Εσείς ασχολείστε αρκετό καιρό με τον χώρο της άμυνας. Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή να ασχοληθείτε με αυτό το χώρο? Μέσα από το κόμμα που υπηρετούσα τότε και μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, τη Δημοκρατική Αριστερά, ακριβώς ήμουν τομέαρχης άμυνας, εκτός από
το μεάρχησα εξωτερικής πολιτικής και δικαιωμάτων και ήμουν και κοινοβουλευτική υπεύθυνη, οπότε από το 10 και μετά ασχολήθηκα ενδελεχώς με αυτά τα ζητήματα και βέβαια 2,5 χρόνια μέσα στη Βουλή. Δεν πρόκειται από κάποια οικογενειακή σχέση, δεν είναι κάποιος στρατιωτικός που... Ναι, το ότι ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός πάρα πολλές δεκαετίες. Έπαιξε ένα ρόλο. Πλέον απόστρατο. Δεν θα έλεγα ότι έπαιξε κάποιο ρόλο. Απλά το ενδιαφέρον μου είναι και επιστημονικό και ο χώρος της άμυνας είναι πάρα πολύ γοητευτικός. Και αν το γνωρίσει κανείς και το γνωρίσει καλά ή προσπαθεί να το μάθει καλά, γιατί δεν διατείνομαι ότι το γνωρίζω καλά, θα ήταν εξαιρετικά προπετές από τη μεριά μου. Κάθε μέρα μαθαίνω και καινούργια πράγματα. Το ενδιαφέρον μου είναι και επιστημονικό. Και ήδη τώρα είμαι στην διαδικασία συμμετοχή σε ένα συλλογικό έργο για τον Ευρωστρατό. Αυτό θέλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει καχύποπτα ότι το κάνετε για ψηφοθερικούς λόγους όπως το κάνουν και άλλοι βουλευτές, γιατί η δεξαμενή των στρατιωτικών είναι μεγάλη. Επειδή όμως έχω διαβάσει τα άρθρα σας. Να σας διακόψω για να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Ξέρετε, το να είναι κάποιος βουλευτής ενός μικρού κόμματος. Πράγμα που σημαίνει ότι ποτέ δεν έχει βλέψει στο να υπουργοποιηθεί και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να μιλούμε ότι η διάθεσή του είναι ψηφοθυρική. Και αφού έχετε διαβάσει λοιπόν τα άρθρα μου, θα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εξαιρετικά δημοφιλή. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ότι έχετε πιάσει κάποια θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Δηλαδή δεν χαϊδεύετε, εν πάση περιπτώσει, αυτιά. Δεν ασχολείστε μόνο με το θέμα των αποδοχών δεν θα είχε και νόημα να εμπλέκεται κανείς με την πολιτική αν ήθελε να χαϊδέψει αυτιά και να είναι ευχάριστος. Πριν περάσουμε σε αυτό και μία και να φέρω τον Ευρωστρατό, είναι ήδη στον τελευταίο ωρών. Φαίνεται ότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει και στρατιωτικές δυνάμεις στο μεταναστευτικό, στη Μεσόγειο. Ναι, είναι ένα από τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου των Υπουργών Εσωτερικών στις Βρυξέλλες για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος που πρέπει να διαβάσει. Δεν έχετε διαβάσει ακριβώς τι προβλέπετε, αλλά ως τίτλο και μόνο το διάβασα. Ως ιδέα, πώς το βλέπετε, μπορεί αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί με στρατιωτικές δυνάμεις, με στρατιωτική ισχύ. Κοιτάξτε, επειδή είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες έχουν γίνει και στην Ελλάδα για εμπλοκή, για περαιτέρω εμπλοκή του στρατού στην προσφυγική κρίση, έχω να πω το εξής. Ότι είμαι πολύ επιφυλακτικής όταν ο στρατός εμπλέκεται σε ζητήματα τα οποία είναι πέρα των αρμοδιοτήτων. Πρώτα και κύρια γιατί δεν έχει, και είναι πάρα πολύ λογικό, την κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να εμπλακεί σε τέτοια ζητήματα. Δεύτερον, γιατί αντιμετωπίζει ήδη και ζητήματα υποστελέχωσης και ζητήματα οικονομικά. Οι πόροι είναι εξαιρετικά περιορισμένοι και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις κατεξοχήν ασχολίες του. Από εκεί και πέρα λοιπόν, κάθε τέτοια σκέψη θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σαφές και ρητό πλαίσιο εμπλοκής. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτή η σκέψη όμως για την εμπλοκή στρατιωτικής βίας από την πλευρά της Ευρώπης θυμίζω ότι δεν είναι καινούργια. Είχαμε και άλλες τέτοιες προτάσεις οι οποίες εγκαταλείφθηκαν πριν από 2 χρόνια. Θυμίζω την πρόταση του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών στο να χρησιμοποιηθεί ένα σχέδιο αντίστοιχο του σχεδίου και της επιχείρησης Ατλάντα που χρησιμοποιείται για την αποτροπή των πειρατών στην Ερυθρέα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές τότε ροές και ευτυχώς εγκαταλείφθηκε γιατί σε ένα ζήτημα το οποίο κατεξοχήν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με όρους ανθρωπιστικούς δεν μπορούμε να λέμε ότι θα τους αντιμετωπίσουμε με όρους που αντιμετωπίζουμε τους πειρατές και τους εγκληματίες. Εμείς ως Ελλάδα, ως Έλληνες τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά που λέτε επειδή όμως παρατηρώ ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα στους άλλους Ευρωπαίους. Δηλαδή, τελευταίο παράδειγμα, οι Βρετανοί ζήταγαν να αναπτύξει στρατό στο Καλέ πολύ πρόσφατα για να αντιμετωπίσει τους πρόσφυγες. Πιστεύετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε ευρωπαϊκές δυνάμεις, ευρωπαϊκά πλοία στο Αιγαίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει για να βάζουμε την κάθε δήλωση και την κάθε πρόταση στο σωστό της πλαίσιο, πρέπει να πούμε ότι γενικά η σχέση της Μεγάλης Βρετανίας έχει επιλέξει να είναι ελαφρώς à la carte με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια ότι ήδη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κάμερον, έχει εξαγγείλει ότι θα κάνει ένα δημοψήφισμα προκειμένου το ερώτημα θα είναι ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν επιλέξει να μην είναι στην Ευρωζώνη κτλ. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι αυτό το δημοψήφισμα, ο ίδιος που το εξήγηλε, θα βγει και θα καλεί τον λαό του να ψηφίσει υπέρ της παραμονής. Και είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί, ένα άσωστο μανίκι που έχει προκειμένου να γυρίζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και να απαιτεί μεγαλύτερες εθνικές αρμοδιότητες.
Οπότε και όταν μιλάω ο κύριος Κάμερον για ανάπτυξη στρατού στο Καλέ και για πρέπει να ξέρει ότι παραβιάζει μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Βέβαια είχαμε και, και την ιστορία με τη Γερμανία η οποία κλιμακώθηκε και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί αλλά και με την Σερβία και με την Ουγγαρία όταν δηλαδή πριν από τρεις ημέρες βλέπουμε ότι η κυρία Μέρκελ έβγαζε selfie με τους πρόσφυγες κατόπιν της απόφασης της Γερμανίας να άρει διατάξεις του Δουβλίνου 2 για να αντιμετωπίσει τις προσφυγικές ροές. Και από την άλλη μεριά, χθες το βράδυ, αποφασίζει να κάνει προσωρινή άρση της συνθήκης του Σέγγεν, που είναι νομότυπη, είναι μέσα στα νομικά πλαίσια, αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί ακούγονται πάρα πολλά στο δημόσιο διάλογο. Κάθε κράτος έχει δικαίωμα μονομερώς και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να αντιμετωπίσει εκτακτές καταστάσεις, να αίρει τη συνθήκη του Σέγγεν. Και στα σύνορά της με την Αυστρία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προσφυγικές ροές. Γι' αυτό είμαι από αυτούς που έλεγαν, ενώ κάποιοι χειροκροτούσαν την απόφαση της κυρίας Μέρκελ, εγώ χωρίς κανένα πνεύμα αντιευρωπαϊκό και αντιγερμανικό, μακριά από μένα τέτοια στερεότυπα, έλεγα ότι αν η Γερμανία πραγματικά θεωρεί ότι έφτασε η ώρα να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί το Δούβλινο 2, θα πρέπει να το κάνει θεσμικά και μέσα από τα θεσμικά όργανα και όχι à la carte και όχι να βασιζόμαστε στην καλή θέληση της Δευτέρας που μπορεί να γίνει το κολάσιμο δόγμα της Τρίτης. Μάλιστα. Θα ξαναεπιστρέψουμε στον Ευρωστρατό, γιατί φαίνεται ότι το ξέρετε το θέμα καλά, ίσως καλύτερα και από εμάς. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Η αφορμή για να σας καλέσουμε ήταν όλες αυτές οι φήμες ότι θα είστε υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά η αιτία ήταν ένα άρθρο που δημοσιεύσατε αρχικά στο TVSX, που το αναδημοσιεύσαμε κι εμείς. Ένα εκτενές άρθρο το οποίο είχατε ανοίξει πάρα πολλά θέματα για την εθνική άμυνα. Όχι απαραίτητα ευχάριστα όλα για τους στρατιωτικούς. Και αυτό μας έκανε εντύπωση. Γιατί αλλά το είπα και στην αρχή, έχω επιλέξει να είμαι χρήσιμη και όχι ευχάριστη. Ωραία. Εξάλλου, αυτό... να επιμείνετε σε αυτό. Ναι, εξάλλου αυτό το θέμα έχει λυθεί από τον Όμηρο. Ο Όμηρος γράφει στην Οδύσσια ότι είναι και λίγο ύποπτο να είμαστε αρεστοί σε όλους. Ξεκινάτε αυτό το άρθρο ξεκαθαρίζοντας ότι είσαστε κατά των απολύσεων στις ένοπλες δυνάμεις, δεν το συζητάτε. Ωστόσο, επισημαίνοντα ότι δεν είμαι μπορεί... κατά των απολύσεων σε όλο τον δημόσιο τομέα. Γιατί θεωρώ ότι ακόμη, και το έχω πει πάρα πολλές φορές δημοσίω, και ως βουλευτής το έχω πει από το βήμα της Βουλής, ότι ακόμη κι αν στην αρχή της κρίσης το 2009, με μια θατσαρική λογική, στην οποία εγώ βέβαια είμαι απέναντι, θεωρούσαμε ότι θα λυνόταν το πρόβλημα με 100.000 απολύσεις, 200.000 απολύσεις, αυτή τη στιγμή στο 2015, που ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση της κρίσης, κανείς δεν αναρωτήθηκε, αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν να συμπαραταχθούν με τα 2.700.000 των ανέργων, πού θα βρουν δουλειά. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Εξάλλου το πρόβλημα του ελληνικού δημόσιου τομέα δεν είναι ο αριθμός των εργαζομένων και αυτό δεν το λέει η Μαρία Γιαννακάκη, γιατί θα έχει καμία έννοια να το πω εγώ. Το λέει η πραγματικότητα, το λένε οι διεθνείς οργανισμοί, η έκθεση του ΟΑΣΕ. Το πρόβλημα του δημόσιου τομέα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι σωστά κατανεμημένοι και αυτό είναι ένα πρόβλημα και της διοικητικής ιεραρχίας αλλά και επιλογών της πολιτικής ιεραρχίας. Πολύ σωστά το βάλατε. Είπατε λοιπόν ότι δεν συμφωνείτε με τις απολύσεις, αλλά δεν πρέπει να κουβεντιάσουμε μόνο για τα οικονομικά θέματα, για τις αποδοχές. Πρέπει να δούμε το χώρο της άμυνας λίγο πιο ανοιχτά. Χωρίς βέβαια να υποτιμώ το ζήτημα το οικονομικό και ότι οι ένστολοι, εν γέννη, έχουν υποστεί και αυτές τις μειώσεις που έχουν υποστεί όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα. Ξεκινούσατε λοιπόν αυτό το άρθρο βάζοντας το θέμα του κοινωνικού ελέγχου των ενόπλων δυνάμεων. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε τι εννοείτε. Ο κοινωνικός έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων και γενικώς ο κοινωνικός έλεγχος όλου του δημόσιου τομέα είναι ένα πρόταγμα της αριστεράς, το οποίο φαντάζομαι ότι όλοι οι οποίοι υπηρετούμε τις αρχές της αριστεράς, που για μένα επειδή ζούμε και σε μια περίοδο από ιδεολογικοποίηση, λένε ότι δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά πλέον με τα μνημόνια κτλ. Δυστυχώς το πρόταγμα και η επιλογή δεξιά-αριστερά είναι πιο ζωντανή από ποτέ στην ελληνική και όχι και στην ευρωπαϊκή γενικότερα ζωή. Για παράδειγμα, έφερνα για παράδειγμα την επιλογή της ηγεσίας των αρχηγών και λέγω ότι αυτό πρέπει από μία short list, η οποία βέβαια
θα καταρτίζεται και θα παρουσιάζεται από τον Υπουργό μετά από συνεννόηση φυσικά με τα Γενικά Επιτελεία, με τη στρατιωτική ιεραρχία, θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην οποία είχα πραγματικά την τιμή και τη χαρά να είμαι μέλος όσα χρόνια ήμουν βουλευτής, και για μια περίοδο, την περίοδο 12-13, ήμουν και στο Προεδρείο. Γιατί πρέπει όλα να γίνονται πρώτα και κύρια με διαφάνεια, και πρέπει όλα αυτά να περνούν από τη Βουλή και από την αρμόδια Επιτροπή. Είπα πάντα μετά από συνεννόηση με τα Γενικά Επιτελεία και από πρόταση από short list από τον αρμόδιο Υπουργό. Όπως εδώ δράτουμε της ευκαιρίας να σημειώσω και κάτι άλλο. Επιτροπή Εξοπλιστικών, ξέρετε, από το να ανοίγουμε συνεχώς ντουλάπες και να πέφτουν σκελετοί και να πέφτουν σκιές πάνω σε πρόσωπα και όλα αυτά να είναι χαρτιά στο προεκλογικό παιχνίδι, και ξέρετε που αναφέρομαι, και καλύτερα να μην το ανοίξουμε, γιατί είναι... Δεν υπάρχει λόγο να το ανοίξουμε. Ακριβώς, είναι θλιβερά και να κατηγορούνται αρχηγοί και να κατηγορούν, και να βλέπουμε ότι τελικά έφτασε στο σημείο κάποιος να είναι και κολάσιμο το ότι υπηρέτησε ή υπασπιστής δίπλα σε κάποιους υπουργούς, πρωτοφανή πράγματα. Καλύτερα λοιπόν είναι οι επιτροπές της Βουλής να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι και ο λόγος για τους οποίους ο κόσμος στέλνει τους βουλευτές στη Βουλή, όλα με πλήρους όρους διαφάνειας. Και μάλιστα στην Επιτροπή Εξοπλισμών έλεγα πάντα ότι, παιδιά, δεν λειτουργούμε με το σωστό τρόπο. Μου είχε ζητήσει λοιπόν τότε ο Πρόεδρος, είχε ζητήσει από όλα τα κόμματα κατόπιν πρότασής μου να καταθέσουμε προτάσεις. Θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι μόνο το δικό μου κόμμα, μόνο εγώ κατέθεσα προτάσεις, οι οποίες φαντάζομαι σε κάποιο σορτάρι θα έχουν πει, δεν είδαν εφαρμόστηκε τίποτα στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, και οι οποίες πάλι είχαν ως στόχο τη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο. Και έλεγα το εξής, είναι πάρα πολύ απλό, από το να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον και να αφήνονται σκιές και να περιμένουν και να μιλάμε με τόσο μεγάλη ευκολία και να σπηλώνουμε προσωπικότητες και να περιμένουμε τη δικαιοσύνη να δώσει απαντήσεις, όλες οι συμβάσεις μία προς μία να περάσουν από την Επιτροπή. Από την εμπειρία που έχετε, το επίπεδο των βουλευτών μας που συμμετέχουν σε αυτές τις επιτροπές θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, να καταλάβουν πέντε πράγματα? Εσείς έχετε ασχοληθεί με τον χώρο της άμυνας, έχετε μπει στο νόημα, μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι τα σκοτεινά σημεία, ποια όχι. Οι συνάδελφοι σας, ποια είναι η εμπειρία σας, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω την ερώτησή σας με έναν διαφορετικό τρόπο και να φέρω στην επιφάνεια κάποια άλλα ζητήματα τα οποία σαφώς θα έπρεπε να απασχολήσουν το δημόσιο διάλογο. Με ποιον τρόπο καταρτίζονται οι επιτροπές, με ποιον τρόπο άνθρωποι πηγαίνουν στη Βουλή, με ποιον τρόπο επιλέγουμε... Ανοίγει πολύ το θέμα. Επιλέγουμε τους αντιπροσώπους μας, ποια είναι η σχέση των ανθρώπων με την πραγματική ζωή, ποια είναι η σχέση με τα κόμματα, πώς γίνονται οι επιλογές, τι είναι ο διαδρομισμός, και επίσης το τι... πώς ελέγχονται οι βουλευτές κατά τη διάρκεια της άσκησης των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Σας ρωτάω, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ το ρεπορτάζ, διαπιστώνω ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται φτιάχνει ένα νέο νόμο για τους εξοπλισμούς, πουλώντας διαφάνεια. Συνήθως αυτοί οι νόμοι το μόνο που επιτρέπουν είναι να μην κάνεις ούτε καν τις απαραίτητες αγορές. Και έχω ρωτήσει πολλούς υπουργούς ή διευθυντές της Διεύθυνσης Εξοπλισμών ότι δεν θα ήταν πιο απλό τα κόμματα όλα μαζί, τουλάχιστον για τις μεγάλες αγορές, τις αναγκαίες, τις απαραίτητες που πρέπει να γίνουν, δεν θα μπορούσε μια διαδικασία που την περιγράψατε στη Βουλή να αποφασίσουν γρήγορα τι πρέπει να πάρουν αυτές οι έρμες, οι ένοπλες δυνάμεις και να προχωράμε? Γι' αυτό σας ρώτησα αν υπάρχει το επίπεδο να διαχειριστούν αυτά τα θέματα οι βουλευτές μας. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είμαι βουλευτές, δεν είμαι εγώ αυτή που θα πει τι χρειάζεται ο ελληνικός στρατός για να λειτουργήσει. Όχι, θα εξετάσετε λοιπόν, όλα και αυτά, μέσα από μια short list, ας πούμε. Όλα αυτά γίνονται κατόπιν εισηγήσεων της στρατιωτικής ιεραρχίας, που είναι και η μόνη αρμόδια, και γι' αυτό βρίσκεται εκεί και γι' αυτό πρέπει να περιβάλλεται. Και εδώ ξαναπάμε στον κοινωνικό έλεγχο και στην ανάγκη να γίνεται η επιλογή, η τελική επιλογή από την αρμόδια επιτροπή, και πρέπει να περιβάλλεται λοιπόν από όλα τα κόμματα με την εμπιστοσύνη, η οποία είναι η προσήκουσα αλλά και είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του τόσο σημαντικού του έργου.
Αφού λοιπόν πω ότι κάτι που έχω πει και από το βήμα της Βουλής, ότι κάποιοι άνθρωποι έκαναν περιουσίες πουλώντας πατριωτιλίκη και παρουσιάζοντας κινδύνους, πρέπει λοιπόν να υπάρξει, να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας, ο οποίος να είναι ειλικρινής και ο οποίος να είναι de profundis και χωρίς να υπολογίζει η πολιτική ηγεσία το πολιτικό κόστος και από την άλλη μεριά η στρατιωτική ιεραρχία να μην έχει πάρα πολύ το νου της αν θα γίνει ευχάριστη ή δυσάρεστη στην πολιτική ηγεσία. Να μην ξεχάσει αν ξεκινήσει η διαδικασία κάποιος να μας περιγράψει την απειλή. Αυτό είναι ένα πολύ... λίγο αόριστη και δεν είναι τυχαίο προφανώς. Ναι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και στο οποίο έχει τάξει και πολύ μελάνη ναι, και έχει σταταληθεί και πάρα πολύ σε άλλο να το συζητάμε μεταξύ μας. Πρέπει να γίνει λοιπόν σαφές ότι πρέπει να περιγραφεί ποια είναι η απειλή, ποιο είναι το σχέδιο και να γίνει σε όλους μας πάρα πολύ κατανοητό ότι η απειλή δεν είναι αυτή που γνωρίζαμε πριν από 30 χρόνια. Τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, οι απειλές είναι διαφορετικοί, οι τρόποι είναι διαφορετικοί, γιατί ξέρετε πάρα πολλές φορές μου λένε «Μα υπάρχουν μελέτες» και όταν ρωτώ πότε έχει εκπονηθεί, είχε μελέτη για το οποιοδήποτε θέμα, όχι μόνο για την άμυνα και μου λένε το 1987. Το 1987 τελειώνω το σχολείο και μπαίνω στο πανεπιστήμιο και κοντεύω να γεράσω. Να σας ρωτήσω πρακτικά, γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό για τους αρχηγούς. Αν καταλάβω καλά, να περνάνε οι υποψήφιοι αρχηγοί, που θα προέρχονται από μια short list όπως είπατε, και να περιγράφουν στην πολιτική ηγεσία το όραμά τους. Η επόμενη διετία που θα έρθει, τριετία, που θέλουν να πάνε το επιτελείο τους. Ποιο είναι το όραμά τους, ναι. Τι θέλουν ακριβώς να κάνουν, ποιες είναι οι ελλείψεις, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και βέβαια μέσα στα πολύ συγκεκριμένα δημοσιονομικά πλαίσια. Γιατί μακάρι να υπήρχαν άφθονα χρήματα τα οποία στη ζωή, στην πολιτική και στα υπουργεία λύνουν και πολλές φορές και πάζουν και πάρα πολλά προβλήματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι η κατάσταση της χώρας αυτή τη στιγμή. Μου τι έχουμε, με αυτά θα πορευθούμε, αλλά αυτό που κυρίως εγώ θα πετούσα από κάποιον να μου αναπτύξει είναι το όραμά του. Και όχι μόνο το όραμά του εντός της Ελλάδας, αλλά ποια θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι η σχέση της Ελλάδας με τη νέα δομή του ΝΑΤΟ, με τις νέες δομές που βλέπουμε να αναπτύσσουν οι διεθνείς οργανισμοί, γιατί ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με απειλές που όπως είπαμε προηγουμένως αλλάζουν, με καινούργια δεδομένα. Ποια είναι η θέση για τον Ευρωστρατό της Ελλάδας, γιατί βλέπουμε προώθηση Γιούνκερ τον Φλεβάρη. Ποιες είναι οι εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας, ποια είναι η συνεργασία της με την πολιτική ηγεσία, τι πρέπει ακριβώς να γίνει, τι πρέπει να προτείνουμε. Και θα έχουμε και πρόεδρο σε λίγες μέρες, Έλληνα, φυσικά, στο Επιτροπή. Δηλαδή. Φυσικά, η πρόεδρο της στρατιωτικής επιτροπής και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας και προσωπικά του αρχηγού. Που και εγώ είμαι από αυτούς, επειδή υπήρξαν και τέτοιες σκέψεις το 12 ή σε προγενέστερα χρόνια της κρίσης από δυνάμεις ευρωφοβικές στη Βουλή, που έλεγαν ότι να σταματήσουμε τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια φόρα, ότι αυτές οι συμμετοχές μας στους διεθνείς οργανισμούς απαιτεί πάρα πολλά χρήματα. Και δίνω πάντα το παράδειγμα της Τουρκίας, της γειτονικής μας χώρας, και έλεγα ότι όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση στην Τουρκία, αντί να μειώσει την διπλωματική εκπροσώπησή της, αντίθετα την αύξησε. Και ότι η απάντηση σε όλα αυτά δεν είναι η εσωστρέφεια, αλλά είναι το άνοιγμα στον έξω κόσμο. Μια και αναφερθήκαμε στον κύριο Κωνσταράκο, πάει νομίζω σε μια περίοδο που έχει πολύ ενδιαφέρον στο ρέντο Ευρωστρατού. Ο Γιούνκερ δείχνει, τουλάχιστον από τις δημόσιες δηλώσεις, ότι κάπως θέλει να το κουνήσει αυτό το θέμα. Έχουμε ξανακούσει πολλές φορές τον Ευρωστρατό, δεν έχουμε δει στην πράξη να γίνονται πράγματα, αλλά νομίζω αυτή τη φορά το έχουν πάρει λίγο σοβαρά οι Ευρωπαίοι. Κοιτάξτε, ναι, και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα ήθελε 3 και 4 εκπομπές για να το αγγίξουμε, όχι για το να το αναπτύξουμε στην ολότητά του. Εγώ έχω να πω το εξής. Από τα διαβάσματά μου και από τις συζητήσεις μου και από τις επαφές μου και με συναδέλφους στις άλλες χώρες της Ευρώπης, νομίζω ότι όλα αυτά θα απαιτούσαν καταρχήν μια ολοκλήρωση πολιτική,
Και μετά να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον Ευρωστρατό σε όλο του το εύρος. Γιατί διαφορετικά, αν δεν υπάρξει πολιτική ολοκλήρωση, πάλι ο Ευρωστρατός θα μείνει κενό γράμμα. Και κάτι άλλο, δηλαδή θα κινδυνεύσουμε να έρθουμε πάλι στην κατάσταση που είχαμε με το ευρώ. Προηγήθηκε η Μονεταριστική Ένωση και της οικονομικής, πόσο μάλλον της πολιτικής, και όταν ξέσπασε η πρώτη οικονομική κρίση είδαμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα γίγαντα με πύληνα πόδια που ξαφνικά του φυσήξαμε και άρχισε να καταραίει. Άρα χρειάζονται πολύ, πολύ στιβαρές δομές για να βάλουμε αυτό το πράγμα μπροστά. Επίσης, πρέπει να λύσουμε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Τι κάνουμε με την ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία? Θα προχωρήσουμε σε αυτό και θα προχωρήσουμε με τι βήματα? Ποια είναι τα αμυντικά δόγματα? Και εμείς ως Ελλάδα, επειδή έχουμε εφαρμόσει κοινά αμυντικά δόγματα, είμαστε κατεξοχήν η χώρα που έχει εμπειρία και θα μπορούσε να προσφέρει σε αυτό το διάλογο. Άρα είναι κάτι που βλέπω ότι για να γίνει θα περάσουν τουλάχιστον 10 χρόνια. Για να μην αναφέρω τις χώρες οι οποίες είναι κάθετα αντίθετες. Και δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία, είναι μια σειρά από χώρες οι οποίες είναι περισσότερο δεμένες στο άρμα της Ατλαντικής Συμμαχίας, του ΝΑΤΟ. Ποιες θα είναι οι σχέσεις του Ευρωστρατού με τη νέα δομή του ΝΑΤΟ? Είναι μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν ενδελεχώς, να διαμορφωθεί όμως μια άποψη στην πολιτική ηγεσία με έναν ειλικρινή διάλογο, θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, με τη στρατιωτική ιεραρχία, προκειμένου να έχουμε άποψη. Γιατί ναι, το είπα και προηγουμένως, πρέπει να είμαστε παρόντες σε όλα τα φόρα, αλλά με άποψη. Όχι να πιάνουμε τις καρέκλες. Προς το παρόν, εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια καχυποψία και για τον Ευρωστρατό που αναφερθήκατε και για την κοινή ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η καχυποψία που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει έναν στρατό που είναι εθνικός κυρίως, και άρα κάποιοι βλέπουν τον Ευρωστρατό λίγο καχύποπτα. Και για την αμυντική βιομηχανία, επίσης με καχυποψία, κάποιοι λένε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να υπάρχει ελληνική αμυντική βιομηχανία, ή μάλλον αναφέρονται συνολικά στο Νότο, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι η Γερμανία επιχειρεί, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η αμυντική βιομηχανία να πάει στο βορρά. Ανοίγεται μία σειρά από πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Καταρχήν, πάμε να δούμε την καχυποψία. Καχυποψία που υπάρχει στην Ελλάδα και που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα και όχι μόνο στις χώρες του Νότου, αλλά και στις χώρες του Βορρά, γιατί δυστυχώς βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και ξαναγυρίζουμε σε θέματα που θεωρούσαμε ότι είχαν κλείσει από τον προηγούμενο αιώνα. Υπάρχει μια γενικότερη καχυποψία απέναντι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οικονομική κρίση. Ναι. Και είναι μια καχυποψία που υπάρχει και στο Νότο και στο Βορρά, όπως προείπαμε. Με στερεότυπα, με αναβίωση εθνικισμών κτλ. Σαφώς λοιπόν να το κλείσω λέγοντας ότι η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη των ονείρων μας, η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη των μεγάλων οραματιστών, των ανθρώπων οι οποίοι την οραματίστηκαν και την δημιούργησαν. Όμως είναι το κοινό μας σπίτι. Και σίγουρα πρέπει να είμαστε μέσα, σε αυτό είμαι κάθετη. Με θέση όμως, με άποψη. Ναι, με άποψη και να προσπαθούμε να την αλλάξουμε. Γιατί δυστυχώς η Ευρώπη έχει φτάσει στο σημείο και το βλέπουμε όχι μόνο με την οικονομική κρίση, το βλέπουμε με την προσφυγική κρίση, το βλέπουμε με το μεταναστευτικό. Η Ευρώπη ή θα αλλάξει συντεταγμένα, εδώ λοιπόν είναι η άποψη και η προετοιμασία που χρειάζεται από όλους μας, ή θα διαλυθεί συντεταγμένα. Και στις δύο περιπτώσεις είμαστε παρόντες. Φωνές οι οποίες είναι διαλυτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, φωνές οι οποίες είναι υπέρ εθνικών νομισμάτων, συγγνώμη, αλλά παίζουν το παιχνίδι των πιο συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων κύκλων της Ευρώπης. Και θυμίζω, για να το κλείσω και να προχωρήσω στα άλλα ερωτήματά σας, ότι το παιχνίδι που παίζουν οι δραχμιστές, που λένε για επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, είναι το παιχνίδι του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, του κ. Σόιμπλε, ο οποίος μάλιστα θυμίζω ότι μας έδινε και πρίκα προκειμένου να βγούμε από την Ευρωζώνη. Κάποιοι λοιπόν τώρα, Έλληνες πολιτικοί και ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, θέλουν να μας βγάλουν και χωρίς πρίκα. Το σχέδιο Σόιμπλε ήταν καλύτερο, που είναι ένας συντηρητικός και νεοφιλελεύθερος πολιτικός. Η ελληνική αριστερά είναι υπέρ της Ευρώπης, των λαών και της αλληλεγγύης. Θυμίζω την φράση του Λεωνίδα Κύρκο, για τον οποίο συζητούσαμε και πριν μπούμε στο στούντιο. Πάντως, μια καταλήξη αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να ετοιμάσουμε και ένα σχέδιο Β' για αυτό που περιγράψατε ως συντεταγμένη διάλυση της Ευρώπης. Γιατί το είχαμε. Ναι. Ως σενάριο δεν το έχουμε αγγίξει, ούτε μας απασχολούσε όλα αυτά. Βέβαια, είναι. Θεωρούμε δεδομένο ότι η Ευρώπη θα είναι
Βέβαια, πάντα ενωμένοι. Είναι ένα σχέδιο που απευχόμεθα και όσο όλοι πρέπει μας, να σύμφωνα. Λέμε ότι είμαστε ευρωπαϊστές αριστεροί, είμαστε στο τραπέζι προκειμένου η Ευρώπη να ξαναγυρίσει στις αρχές της, στις αξίες, στην Ευρώπη των λαών και της αλληλεγγύης, τη θεσμοθετημένη Ευρώπη και όχι την Ευρώπη των μεγάλων οικονομικών και πολιτικών ελίτ, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια με ευθύνη όλων μας. Το ότι το πιδάλιο το πήρε η Γερμανία, ξέρετε, δεν φταίει η Γερμανία, φταίμε όλοι που αφήσαμε χώρο προκειμένου να πάρει το πιδάλιο. Για παράδειγμα, ποιες είναι οι ευθύνες της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, είναι τεράστιες. Η σοσιαλδημοκρατία ήταν αυτή που έδωσε στην Ευρώπη ό,τι γνώρισε ως κοινωνικό κράτος, παροχές, αναδιανομή πλούτου κτλ. Αναδιανομή, όχι διανομή. Αναδιανομή πλούτου κτλ. Που για να τον αναδιανύμεις πρέπει να τον παράξεις πρώτα. Αυτά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να αρχίσουν να συζητιούνται. Όμως τα τελευταία 25 χρόνια έχει δεθεί στις πιο νεοφιλελεύθερες και συντηρητικές πολιτικές. Περιμέναμε με την κρίση ότι θα ριζοσπαστικοποιηθεί, δυστυχώς δεν το είδαμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ερωτήματα, είναι δουλειά από την πλευρά των πολιτικών και θα πρέπει να είναι και απαιτήσεις των πολιτών απέναντι από τους πολιτικούς. Πέρα από το σφίξιμο των χεριών, για να τελειώσω όμως ναι. Το πολύ ενδιαφέρον ναι. Ερώτημά σας για την αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε, η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περίφημη συνθήκη της Λισαβόνας, στο άρθρο 346, δείχνει ακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργούν οι εθνικές αμυντικές βιομηχανίες. Και φυσικά, εκεί μπαίνει το ζήτημα του ανταγωνισμού, το οποίο προστατεύεται εδώ και 20 χρόνια από τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Άρα το πρόβλημα και εκεί που έχει σκαλώσει και η δική μας εθνική αμυντική βιομηχανία είναι ακριβώς αυτό, το ότι παραβίαζε τον ανταγωνισμό. Άρα αυτό που ζητάμε είναι μια εξωστρεφή ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία θα έχει στραμμένο το μάτι της και στο εξωτερικό σε ξένες παραγγελίες και που μάλιστα εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά λέγαμε και θυμίζω ότι η σωτηρία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας ήταν και στην προγραμματική σύγκληση προκειμένου να δημιουργηθεί η τρικομματική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2012. Άρα είναι το πώς χρησιμοποιείται. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κυνηγά τις εθνικές αμυντικές βιομηχανίες. Σας είπα ότι ακριβώς τις προστατεύει και δείχνει ακριβώς το πλαίσιο της λειτουργίας της. Άρα, πεδίο δόξης λαμπρό, να κάτσουμε, να συνεργαστούμε, πολιτική και στρατιωτική ιεραρχία, να δούμε τις οικονομικές μελέτες και να έχουμε τις απόψεις μας. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του ΕΦΑΕΤ, του ενιαίου φορέα αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Αποφασίστηκε με τον νόμο 4250 του 2014 να καταργηθούν οι επιμέρους φορείς, είναι ο νόμος για την συγχώνευση των φορέων και των υπηρεσιών του δημοσίου, να καταργηθούν οι επιμέρους φορείς των γενικών επιτελείων, το ΚΕΤΕΣ, το ΚΕΤΑΕΝ, το ΚΕΤΕ κτλ. Και να δημιουργηθεί ο ενίος φορέας αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας. Και ενώ υπάρχει, έχει εγγραφεί στον κατάλογο των φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εγώ είχα κάνει πολλές ερωτήσεις και απάντηση δεν πήρα ποτέ. Ποιο ερευνητικό έργο έχει παράγει ή ποιες ερευνητικές μελέτες είναι σε εξέλιξη. Ξέρετε, με πυροτεχνήματα δεν λύνεται κανένα πρόβλημα. Φτιάχνουν μια ταπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε για να βουλώσουμε, να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου, ούτε των κουτόφραγκων. Να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που τα θέματα που ανοίξατε, δεν το συζητάμε. Εδώ όμως, κύριε Γιαννακάκη, δεν έχουμε κατορθώσει να προχωρήσουμε σε αυτό που χρόνια το ακούμε, την περίφημη αναδιοργάνωση. Ναι. Να κλείσουμε 5, 10, 100, 200, δεν ξέρω πόσα είναι στρατόπεδα και να φτιάξουμε αυτό που μετά τις παρελάσεις πάντα το ακούμε, ευέλικτες σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Το ακούμε συνέχεια, δεν το βλέπουμε. Η απάντηση είναι το λεγόμενο πολιτικό κόστος, υποθετώ. Πώς θα ξεπεραστεί αυτό, και αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το απλό πρόβλημα, πώς θα πάμε σε αυτά τα μεγάλα εντός εισαγωγικών που θέσατε. Ναι, αυτό το ακούω δεκαετίες. Αναδιοργάνωση και η αναδιοργάνωση στον ελληνικό στρατό είναι το ίδιο όπως λέμε μεταρρυθμίσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ξέρετε, αν βγούμε στον δρόμο, στην Κηφισίας και ρωτήσουμε 100 άτομα αν είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων, τα 99 θα μας πούνε ότι είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων, αλλά και οι 99 έχουν διαφορετικό πράγμα στο μυαλό τους το ότι είναι μεταρρύθμιση. Το ίδιο πράγμα είναι και για την αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού, το οποίο δεν αφορά μόνο σε γενικά επιτελεία,
αφορά σε όλα τα στάδια και σε όλα τα επίπεδα του ελληνικού στρατού. Για παράδειγμα, αφορά στην εκπαίδευση, αφορά στην πάταξη της γραφειοκρατίας, αφορά στις μελέτες για το κλείσιμο στρατοπέδων. Και επειδή αυτό ξεσήκωσε, το κομμάτι του άρθρου ξεσήκωσε πάρα πολλές συζητήσεις, επικρίθηκε τα λοιπά. Εννοείται ότι όλα αυτά θα γίνουν κατόπιν οικονομετρικών μελετών και κανείς πολιτικός δεν είναι αυτός που ξέρει τι θα γίνει στο στράτευμα. Οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν τον ελληνικό στρατό θα καταθέσουν τις προτάσεις τους. Αλλά και πρέπει να ανοίξει, θα το ξαναπώ, ένας ειλικρινής διάλογος. Και ο ειλικρινής διάλογος απαιτεί ο πολιτικός να μην σκέφτεται το πολιτικό κόστος και ο στρατιωτικός να μην σκέφτεται το πώς θα διατηρήσει κάποια συντεχνιακά προνόμια, τα οποία το σέβομαι απολύτως, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο. Και εγώ στη δουλειά μου ακριβώς το ίδιο κάνω. Συντεχνιασμός υπάρχει παντού. Αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στην πολύ κρίσιμη συγκυρία που περνάει η χώρα και να κάνουμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να έχουμε κάνει πολύ νωρίτερα, χωρίς τη μέγενη της οικονομικής κρίσης και χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη των μνημονίων πάνω από το κεφάλι μας. Και δεν χρειάζεται καμία μελέτη, νομίζω, για να καταλήξει ένα συμπέρασμα ότι δεν χρειάζονται τόσα στρατόπεδα στην Πελοπόννησο. Και σε άλλες, σε άλλα μέρη της πολιτικής Ελλάδος, αλλά τώρα, η Πελοπόννησος είναι πιο. Να γίνω πάλι δυσάρεστη και να σας πω ότι πόσα κάθε φορά που υπάρχουν σκέψεις να κλείσει το Χ στρατόπεδο, ας φύγουμε γεωγραφικά από την Πελοπόννησο, στην Ελλάδα, πόσα τηλέφωνα πέφτουν από βουλευτές, τοπικούς, με καταστρέφεις και τι θα πω εγώ και... Έτσι ακριβώς δεν γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μονάδες, πρέπει να μιλήσουμε για το τέρας της γραφειοκρατίας, που δεν είναι μόνο ίδιον του ελληνικού στρατού, αφορά σε όλο το δημόσιο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ξέρετε, εγώ έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, η οποία γαλλική γραφειοκρατία είναι πιο τραγική από την ελληνική, απλά εκεί έχει άλλα χαρακτηριστικά που δεν την κάνουν τόσο δυσβάστηση. Κουραστική, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι άλλη αντιμετώπιση στον πολίτη, αλλά η γαλλική γραφειοκρατία, και το γνωρίζει ο καθένας που έχει έρθει σε επαφή μαζί της, είναι ακόμη πιο τραγική. Το θέμα της τυποποίησης, και όταν μιλώ για τυποποίηση, δεν αφορά μόνο στην φρασιολογία, αλλά αφορά σε θέματα νοοτροπίας. Και ξέρετε κάτι, είναι αυτό που λέμε, τώρα έγινε γεθά κάποιος από το ναυτικό, θα έχει πιθανόν πρόβλημα συνεννόηση ακόμη και στο λεκτικό με τα άλλα σώματα. Αν υπήρχε τυποποίηση, ναι, θα υπήρχε μία ενιαία... ενιαία νοοτροπία που θα διευκόλυνε πάρα πολύ το έργο αυτών των ανθρώπων. Η ίδια τυποποίηση θα οδηγούσε σε μείωση δομών. Και μείωση δομών σημαίνει εξοικονόμηση χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη μέρημνα προσωπικού, στο να ανοίξουν άλλα πολύ μεγάλα θέματα. Και ξέρετε, η μέρημνα προσωπικού δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ ότι στον καιρό της οικονομικής κρίσης και όταν ο κάθε Έλληνας εργαζόμενος έχει υποστεί τέτοια οικονομικά πλήγματα, πάντα είναι μοιραίο να συζητάμε μόνο γι' αυτό. Η μέρημνα προσωπικού όμως δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά ζητήματα. Έχει να κάνει και με μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία τα αναδεικνύαμε μέσα από τη Βουλή σε σειρά ερωτήσεων και επικαίρων ερωτήσεων, που έχουν να κάνουν με το καλό σέχιν και τον προγραμματισμό της ζωής. Αν είχαν λυθεί αυτά, έχουμε πολλές φορές, ίσως οι στρατιωτικοί να είχαν ακόμα μεγαλύτερη υπομονή για το οικονομικό τους. Έχουν γίνει δεν τα λέει κανένας. Ναι, έχουν γίνει κάποια βήματα σε κάτι που πραγματικά, το λέω έτσι ταπεινά, αλλά είχα δώσει μάχες μέσα στη Βουλή στην ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των μορίων. Και πάλι ξαναγυρίζουμε στη διαφάνεια, η οποία σε τέτοιους καιρούς είναι εξαιρετικά παρηγορητική για κάποιον που δουλεύει σε δύσκολες συνθήκες, που αντιμετωπίζει συνέχεια μεταθέσεις, που είναι ένα προσωπικό αλλά και οικογενειακό βάσανο. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά αναγνωρίζω τη μάχη που δώσατε. Νομίζω όμως ότι το σύστημα είναι ανίκητο και πάντα βρίσκεται τρόπο να τα ξεπερνάει αυτά. Δυστυχώς έχουμε και πρόσφατα φαινόμενα τα οποία δεν μέτρησε καμία μοριοδότηση, ειδικά για μεταθέσεις εξωτερικού, αλλά αυτά τώρα είναι. Ξέρετε όμως, αυτά δημιουργούν ένα κλίμα απογοήτευσης. Πολύ μεγάλη απογοήτευση. Σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν από οποιαδήποτε θέση κάτω από σκληρές συνθήκες και οι οποίοι έχουν τελειώσει σχολές, οι οποίες είναι εξαιρετικά περίοπτες από άποψη βαθμολογίας και συναγωνίζονται αυτά που είχαμε μάθει οι ιατρικές και νομικές. Και διαιωνίζουν όλες τις παθογένειες που περιγράψατε. Ένας αξιωματικός 35-40 ετών αρχίζει να πιστεύει ότι
Θα πρέπει απλά να τα έχω καλά με το σύστημα για να προχωρήσω. Όλα τα άλλα δεν μετράνε. Ακριβώς, και είναι περίφημες εμπλοκές με την πολιτική ηγεσία, με κόμματα, όλες αυτές οι παθογένειες οι οποίες, ξέρετε κάτι, είναι πρώτα και κύρια είναι πρόταγμα της συντριπτικής πλειονότητας του στρατού να χτυπηθούν. Συμφωνώ. Είπατε για την γραφειοκρατία. Υπάρχει ο λεγόμενος τάφος του Ινδού, έχουμε γράψει πολλές φορές, ένα γραφείο πίσω από το Υπουργικό Γραφείο, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο φακέλους. Θα προσθέσω στη γραφειοκρατία και αυτό το φαινόμενο της εθνοφοβίας. Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που φοβούνται να βάλουν την υπογραφή τους πλέον σε οτιδήποτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με όλα αυτά που έχουν ακουστεί, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Αλλά μήπως μαζί με τη γραφειοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Το ζήτημα της ευθυνοφοβίας, ξέρετε κάτι, το περάσαμε ακροθυγώς για λόγους που και οι δύο κατανοούμε και σαφώς και αυτοί που μας βλέπουν το κατανοούν, ότι όταν τόσο εύκολα στοχοποιούνται άνθρωποι και σπηλώνονται ονόματα και ζητήματα δεν προχωράνε να πάνε στη δικαιοσύνη και να ξεκαθαρίσουν τελικά αν ο Καρβουνόπουλος και Γιαννακάκη είναι κλέφτες, ενώ ο Χ και ο Ψ δεν είναι και έχουν αποδοθεί πάνελευκοι πλέον στην ελληνική κοινωνία και στην υπηρεσία τους, είναι λογικό να φτάσει το στέλεχος στο σημείο να λέει δεν υπογράφω τίποτα, δεν παίρνω καμία ευθύνη, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και ειδικά όταν η διαδικασία δεν είναι διαφανής και φτάνει στο χέρι μου ένα χαρτί που δεν ξέρω τι λέει, πώς το λέει, γιατί λέει, από ποια διαδικασία σε έχει περάσει, είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί να πάρει το ρίσκο, είναι σωστό. Γιατί να πάρει κάποιο το ρίσκο. Γι' αυτό λοιπόν ξαναγυρίζουμε στον κοινωνικό έλεγχο, στο να περάσουμε μία-μία οι συμβάσεις από τη Βουλή και μεγαλύτερη εμπλοκή των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής σε αυτά τα ζητήματα. Το θέμα των εξοπλισμών στην Ελλάδα δεν ξέρω αν θα λυθεί ποτέ. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το ένα τελευταίο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που είχαν υπογράψει όλες τις κυβερνήσεις και πολλά αυτά τσακώνονται μεταξύ τους αν είναι σκάνδαλο ή όχι. Είναι ένα τρελοκομείο, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή πιστεύω να το ξεπεράσουμε. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξοπλιστικών δεν είναι ανοιχτές, καλύπτονται από την εχεμήθεια που πρέπει τέτοια θέματα που άπτονται άμυνας και αμυντικής πολιτικής να καλύπτονται και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ακούσει και έχουμε δει απίστευτα πράγματα. Ναι, εγώ επισημαίνω ότι διαπιστώνω ότι ως πολιτικό παιχνιδάκι. Ναι, και αυτό είναι το άσχημο. Όταν πολλές φορές βλέπω συναδέλφους στην τηλεόραση να κατηγορούν εξοπλιστικά προγράμματα και τους θυμάμαι να έχουν σηκώσει τα χεράκια τους και να έχουν ψηφίσει. Φτάνω σε σημείο να λέω ότι πραγματικά κάτι περίεργο συμβαίνει. Θα επισημάνω ένα ζήτημα που είχατε δείξει στο άρθρο σας και προκάλεσε αντιδράσεις. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Είχατε αναφερθεί στην ΣΑΣ και στη ΣΑΝ. Και ξέρετε, είναι λίγο άγρια και τη ΣΑΣ και τη ΣΑΝ. Χιούμορ κάνω. Γιατί σου λένε το εξής, θα σας μεταφέρω το επιχείρημα. Σε αυτές τις σχολές υπηρετούν οι άριστοι. Για να μπει ένα παιδί στη ΣΑΣ πρέπει να πιάσει 19.000 μόνο. Το είπα προηγουμένως, σας πρόλαβα. Γιατί ας πούμε να τις καταργήσουμε. Και να αναφερθούμε βέβαια και στην υπόλοιπη εκπαίδευση, η οποία έχει πολύ μεγάλα θέματα. Θα κάνω γέφυρα με το τελευταίο πράγμα που θίξατε και που αφορά γενικά ζητήματα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση σαφώς και πρέπει είναι ένα κομμάτι της αναδιοργάνωσης και είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κατεξοχήν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποιος να αποκτά την οτροπία του στρατιωτικού στα 18 του χρόνια με τις πολύ συγκεκριμένες επιλογές του να φοιτήσει είτε στην Ικάρων, είτε στην Ευελπίδων, είτε στην Ναυτικών Δοκίμων. Όμως, όταν μιλάμε για σας και κυρίως για σαν, μιλάμε για τεχνοκράτες. Απαιτούμε από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν αυτό που λέμε την αίσθηση του συνανίκην και την οτροπία του στρατιωτικού ή από αυτούς ζητάμε το να έχουν ένα άρτιο επίπεδο τεχνοκρατικό. Είναι το πρωτεύον λοιπόν αυτό σε μια Ελλάδα που αντιμετωπίζει τόσα πολλά προβλήματα να πρέπει να επομιστεί και την ειδική εκπαίδευση, γιατί αυτοί πού στέλνουν τους σπουδαστές τους, στην νομική και στην ψυχολογία και στην ιατρική τους στέλνουν. Ή μήπως κάτι που είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια.
κάνουμε μία πρόσκληση ενδιαφέροντος και παίρνουμε ούτως ή άλλως τους καλύτερους. Ναι, από την άλλη θα υπάρξει κάποιος που θα σας πει ότι αν θέλω να στείλω έναν γιατρό στο Αφγανιστάν, λέω ένα παράδειγμα, θα πρέπει να έχει μια σχετική στρατιωτικοποίηση. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι... Μπορεί να επιτευχθεί, λέτε, με άλλο τρόπο, πιο φθηνό. Που μπορεί να επιτευχθεί και με έναν φθηνότερο τρόπο. Βέβαια, ξέρετε κάτι, ξέρω ότι και δέχτηκα εξαγριωμένα μηνύματα και είμαι σίγουρη ότι αν μπορούσα να συζητήσω με αυτούς τους ανθρώπους και μου δινόταν η ευκαιρία, σίγουρα θα καταλάβαιναν την οπτική γωνία. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά είναι σκέψεις, προτάσεις, οι οποίες θέλουν περαιτέρω και επεξεργασία και... Που έβρεθε μια ισορροπία, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βρεθεί. Νομίζω ότι πρέπει κατεξοχήν να βρεθεί μια ισορροπία σε αυτά τα ζητήματα, γιατί πια πρέπει να χτυπηθούν παθογένειες και να δούμε και τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν και στο εξωτερικό και σε άλλους στρατούς και σε άλλο πλαίσιο. Για να αρχίσουμε να παράγουμε μοντέρνους αξιωματικούς πραγματικά και όχι αξιωματικούς του 1950 και του 1960. Κοιτάξτε, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας ότι οι άνθρωποι, καταρχήν είπα και προηγουμένως ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν στα 18 τους να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό, είτε από θέση μάχημου είτε από άλλα, από άλλες θέσεις, πιο τεχνοκρατικές, επιστημονικές κτλ., δηλαδή από τη ΣΑΣ και από τη ΣΑΝ, είναι άνθρωποι οι οποίοι συναγωνίζονται σε βαθμολογία τις πιο επίλεκτες και τις πιο περιζήτητες σχολές. Άρα είναι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν κατεξοχήν τα εχέγγυα και να προχωρήσουν και να προοδεύσουν. Επειδή είχα κάνει στα 30 μου, ως δεύτερη σχολή πλέον, το πολιτικό της νομικής, είχα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν στρατιωτικοί και είχαν επιλέξει να κάνετε νομική είτε πολιτικές επιστήμες μέσα από μια διάθεση να μορφωθούν. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες κτλ. Δεν είναι ο στρατός της εποχής του παπά μου, να είμαστε πάρα πολύ. Οι σχολές όμως και αυτό που τους παρέχουμε ως εκπαίδευση νομίζω ότι παίρνει πολλές δόσεις μοντερνισμού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τέτοιες φωνές υπάρχουν, λέγονται, ψιθυρίζονται πιο χαμηλόφωνα, με πιο έτσι, δυνατή φωνή και είναι από τα πράγματα τα οποία μια πολιτική ηγεσία πρέπει να τα δει και να τα δει, πρέπει να τα αγγίξει και να τα αγγίξει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Θα κλείσω με ένα ερώτημα, δεν θέλω να το παρεξηγήσετε, ότι δημιουργώ εντυπώσεις. Είχα ρωτήσει τον κύριο Κεφαλογιάννη της Νέας Δημοκρατίας που ήταν εδώ την Παρασκευή, αν όλο αυτό που περιγράψατε και εσείς ως χώρος άμυνας και ο οποίος θέλει πάρα πολλές παρεμβάσεις έχει ανάγκη από ένα πρόσωπο που θα βρουν τα κόμματα, όποια και είναι αυτά που θα αποτελούν την επόμενη κυβέρνηση, υπερκομματικό, το οποίο θα αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ως manager και θα το τρέξει για 2, 3, 5 χρόνια το χρόνο, νομίζω μπορούμε να το βρούμε πώς απαιτείται. Συμφωνείτε με αυτή τη λογική? Ναι, θα τοποθετηθώ και θα απαντήσω όπως απαντώ γενικότερα όταν μιλούν για ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, για συμφωνία κτλ. Ξέρετε, τα κόμματα δεν είναι γραφειοκρατικές δομές, είναι φορείς ιδεολογίας. Και επειδή δεν είμαστε γλωσσολογικό συνέδριο για να αναζητούμε όμορφες λέξεις στο λεξικό, όπως είναι η εθνική ομοψυχία, η συμφωνία, η εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, ακούω κάτι πάρα πολύ, ο μεγάλος συνασπισμός, ακούω κάτι πάρα πολύ αγαπησιάρικα τώρα τελευταία. Ναι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο όταν ο κάθε πολιτικός χώρος έχει τόσο διαφορετικές απόψεις με τον διπλανό και έχει διαφορετικά προγράμματα. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι η επόμενη πολιτική ηγεσία θα είναι αυτή η οποία θα φέρει μέσα της το σπόρο της ιδεολογίας του χώρου από τον οποίο προέρχεται. Σαφώς και θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, το έχω πει τουλάχιστον 5 φορές, θα πρέπει να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων, θα πρέπει να κάνουν αυτό που η ίδια στρατιωτική, οι ίδιοι άνθρωποι, για να το πάω και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ζητούν, να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα ζητήματα τα οποία χρονίζουν και κανείς δεν τα έχει αγγίξει. Αν τώρα μιλάτε λέγοντας υπερκομματικό, ζωγραφίζετε κάποιον που προέρχεται μέσα από τις τάξεις. Όχι, δεν το θεωρώ απαραίτητο. Ναι, γιατί ξέρετε την άποψη. Μίλησα περισσότερο για μάνατζερ. Ναι, ξέρω την άποψη μου. Μα ο υπουργός, οπουδήποτε, όχι μόνο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
πρέπει να είναι μάνατζερ και να το έχει πάρα πολύ καλά στο μυαλό του. Ξέρετε κάτι, ο υπουργός σε οποιοδήποτε υπουργείο είναι αυτός ο οποίος θα πει εγώ το καράβι θέλω να το πάω εδώ και θέλω να κάνω 1, 2, 3 με αυτά τα πολύ συγκεκριμένα οικονομικά. Και η ιεραρχία έρχεται και λέει αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Γιατί η δημοσιοπαλληλία και αυτό αφορά σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, σημαίνει από το ένα χέρι έχω την εντολή και από την άλλη έχω τον νόμο και προσπαθώ αυτά τα δύο να τα φέρω σε μια ισορροπία. Κανείς ο οποίος υπηρετεί τη δημόσια διοίκηση από οποιοδήποτε πόστο δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες πρώτα και κύρια στην πατρίδα την οποία έχει ορκιστεί να υπηρετεί, όταν είναι στη θενιόρα απέναντι στην πολιτική ηγεσία. Πρέπει να μπαίνουν όρια και ο πολιτικός είναι αυτός ο οποίος θα δίνει τις πολιτικές κατευθύνσεις. Κύριε Αναγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζουμε να συνεχίσετε την επίμονη προσπάθεια να βάλετε την αριστερή πινελιά στο χώρο της εθνικής άμυνας. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί κάποιος δεν χρειάζεται να είναι βουλευτής προκειμένου να παραμένει ενεργός πολίτης και να ασχολείται από οποιαδήποτε θέση και επιστημονικά με τα ζητήματα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα αρκετές φορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ραντεβού πλέον την άλλη Πέμπτη. Ελπίζουμε με έναν εξίσου ενδιαφέροντα καλεσμένο. Γεια σας.